Κύριε Πρόεδρε, με σεβασμό στο χρόνο των υπόλοιπων ομιλητών και μετά από μια τόσο εξαντλητική συζήτηση, σχεδόν 150 συνάδελφοι έχουν μιλήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, εγώ παραλείπω όλο αυτό το κομμάτι για την ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και τη γλώσσα της δικιάς μου ιδιαίτερης πατρίδας της Μακεδονίας και θα μιλήσω μόνο για την ουσία της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, κύριε Σταμάτη, μια απάντηση. Σε εσάς αφιερώνω την ομιλία μου. Ανησυχείτε για όλο αυτόν τον κόσμο που είναι στα συλλαλητήρια, που μας βλέπει, που διαμαρτύρεται κτλ. Αυτό είπατε στην ομιλία σας περίπου για τον κόσμο που διαμαρτύρεται και τον νοιάζεστε. Μπορώ να κατανοήσω κάποιον καλοπροαίρετο πολίτη που διαμαρτύρεται γιατί νομίζει πως κινδυνεύει η ιστορία του, ο πολιτισμός του, η κληρονομιά η πολιτιστική και η ιστορική από κάποιους γείτονες που αποκαλούνται Μακεδόνες. Μπορώ να δικαιολογήσω άγνοια της ιστορίας σε κάποιους καλοπροαίρετους πολίτες που φωνάζουν ότι η Μακεδονία ως πολιτική γεωγραφία είναι μία και ελληνική. Μπορώ ακόμη να συγχωρήσω κάποιους καλούς αγαθούς πολίτες που παρασυρμένοι από το πάθος ενός ετερόκλητου πλήθους μπορεί να μας αποκαλέσουν κάτω από αυτό το κλίμα ακόμα και προδότες. Όμως δεν μπορώ να συγχωρήσω όσους και ιστορία γνωρίζουν, ακόμα και αν αυτή γράφτηκε πριν γεννηθούν, κύριε Κουμουτσάκο, και πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ιστορία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να συγχωρήσω όσους με πλήρη γνώση και επίγνωση διαγράφουν και διαστρεβλώνουν κομμάτια της ιστορίας όταν αυτά δεν εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Δεν μπορώ να συγχωρήσω όσους με πλήρη ξετσιποσιά και πλήρη γνώση των κινδύνων προσπαθούν να ξανασπείρουν θύελλες μυσαλλοδοξίας σε ένα λαό που έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν παρόμοιες πορές του. Όχι ότι δεν τους κατανοώ, όχι ότι δεν καταλαβαίνω τους λόγους που τους οδηγούν σε τέτοιου είδους υπερεθνικιστικές ρητορικές, αδιαφορώντας για τα τέρατα που αυτές γεννούν. Δεν χρειάζεται να σκάψει κάποιος βαθιά για να βρει αυτούς τους λόγους. Είναι τόσο προφανής που δεν κρύβονται όσο και βαθιά να τα βάλετε, όσα φτιασίδια και να τα σκεπάσετε. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύονται να χωνέψουν ότι κάποιοι άπλητοι, έτσι δεν μας λέτε, κατσαπλιάδες Ινδιάνους, ήρθαν ξαφνικά με λαϊκή εντολή να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα που θεωρούσατε ότι έχετε κληρονομικό δικαίωμα να κυβερνείτε εσαΐ. Δυσκολεύονται να χωνέψουν ότι αυτοί οι άπλητοι κατάφεραν τελικά παρά τις τρικλοποδιές όχι μόνο να φτάσουν μέχρι τις μέρες μας μέχρι εδώ, αλλά να μετράν λίγες μέρες ακόμα για να βγουν από τα μνημόνια με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Ζορίζονται να πιστέψουν προς τα κεκτημένα τους, δηλαδή η διαπλοκή, η διαφθορά, ο κοινωνικός δαρβινισμός, ο ρατσισμός τους γκρεμίζονται ένα-ένα. Αντικαθίστανται από διαφάνεια, από αξιοκρατία, από δημοκρατία, από αλληλεγγύη. Αδυνατούν να πιστέψουν πως μπορεί να τους τσακώσει η τσιμπίδα του νόμου. Για τα πράγματα που θεωρούν αυτονόητα και πρακτικές συνήθεις, όπως την λαιλασία του κράτους, το πιάτσικο των ευρωπαϊκών κονδυλίων, την εξυπηρέτηση συγγενών και φίλων. Δεν μπορούν να χωνέψουν στις μέρες ότι οι μέρες της αυθονίας τους φτάνουν στο τέλος, φτάσανε μάλλον στο τέλος και είναι πολύ μακριά αυτές που περιμένουν για να έρθουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ πλήρως την σύγχυση που οδήγησε την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Δεν είναι ο πατριωτισμός τους που τους υποκινεί. Ξέρουν, και ας μην το παραδέχονται, πως η συμφωνία που πετύχαμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε και το ομολογούν και οι κομματικοί σας φίλοι γείτονες. Είναι η αγωνία που έχουν και τους υποκινεί. Αγωνία γιατί η ιστορία τους προσπερνά χωρίς να τους παίρνει υπόψη. Έχουν αγωνία γιατί η ιστορία γράφεται πλέον από πολιτικούς και από πολιτικές που διαμορφώνουν ένα διαφορετικό μέλλον. Είναι το μέλλον που αφήνει πίσω όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Ένα μέλλον που χτίζεται με όρους δικαιοσύνης, δίκαιας ανάπτυξης, δημοκρατίας, σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας με τους λαούς και πρωτίστως με τους γείτονές μας. Ένα τέτοιο μέλλον αξίζει να το ζεις.
Αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν μπορεί να χωρέσει σε ένα τέτοιο μέλλον, δεν μπορεί να συμβαδίσει με ένα τέτοιο μέλλον, είναι δικό της πρόβλημα. Δεν της φταίμε εμείς, δεν της φταίει η κοινωνία. Όσες κορώνες υπερπατριωτισμού και να επιστρατεύσει, δεν πρόκειται να καταφέρει να γυρίσει την ιστορία πίσω. Σας ευχαριστώ.